Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Γερμανία υπέγραψαν την Κυριακή με την ευκαιρία της επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς στο Αβουντάμπι μια συμφωνία που προβλέπει τον εφοδιασμό του Βερολίνου με υγροποιημένο φυσικό αέριο και ντίζελ φέτος και το 2023. Σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο των Εμμυράτων, η συμφωνία προβλέπει μια πρώτη αποστολή ενός φορτίου LNG 137.000 κυβικών μέτρων στα τέλη του 2022. Και κατόπιν την εξαγωγή επιπλέον ποσοτήτων που δεν διευκρινίζονται το 2023. Θα το κάνουμε με τρόπο που να έχει νόημα. Θα επικεντρωθούμε σε πολλές διαφορετικές περιοχές που μας δίνουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια. Δεν θα εξαρτηθούμε ξανά από έναν προμηθευτή. Αυτό σίγουρα δεν θα μας ξανασυμβεί. Ο Όλαφ Σόλτς, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην περιοχή του Κόλπου με στελέχη της γερμανικής βιομηχανίας, δεν διευκρίνησε περαιτέρω σχετικά με τις συνομιλίες που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Γερμανία, η οποία εξαρτάται ως πρόσφατα σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο, επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές του ενεργειακού της εφοδιασμού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο. Το Σάββατο, ο Σόλτς είχε συνομιλίες στη Τζέντα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Όλαφ Σόλτς θα μεταβεί στο Κατάρ.